ουσία. Είστε συντονισμένοι στην Ελεύθερη Αρτόπεν και την εκπομπή Ράδιο Παντιέρα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Ζέκιος, στο μικρόφωνο Νίκος Ξηρουδάκης. Συζητάμε σήμερα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, Γιώργο Μακράκη, για έναν νέο κανονισμό που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ και ο οποίος βγάζει από την μεγάλη οθόνη, από την ταινία «Εγώ ο Ντάνιελ Μπλέικ», φέρνει στην πραγματικότητα της ζωής των ανέργων όλη τη φρίκη του νεοφιλελευθερισμού, και όσοι έχουν δει την ταινία μπορούν να καταλάβουν τι εννοούμε. Θα επιδιώξουμε τώρα να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη για να έχουμε μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με τον αγωνιστή εκπαιδευτικό και δημοτικό σύμβουλο Αμπελοκήπων Μενεμένης Ηλίας Μίλιο, ο οποίος διώκεται λόγω της συμμετοχής του στις κινητοποίησεις του συντονισμού συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης κατά των πληστηριασμών. Θα του ζητήσουμε να μας ενημερώσει για τις σημερινές εξελίξεις από το Ειρηνοδικείο της Θεσσαλονίκης. Κύριε Σμίλιο, μας ακούτε? Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Πώς είστε καταρχήν? Κουρασμένος? Κουρασμένος, αλλά πάρα πολύ όμορφα. Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα, ειλικρινά. Συνεχίστηκε ο αγώνας σήμερα? Πέρα. Ναι, όχι απλώς συνεχίστηκε σήμερα. Μάλιστα, πείτε μας. Η καλύτερη απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε, γιατί από τη μία περίπου το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, μάλιστα, το δικαστικό μέτρο της Θεσσαλονίκης ήταν γεμάτο διαδηλωτές. Μάλιστα. Πάνε δυο μάλλον πάρα πολύ μαζικές συγκεντρώσεις. Ναι, ναι. Η μία, η μαζική παράσταση που είχαμε για την κατάθεση του απολογητικού, εντός εισαγωγικών απολογητικού υπομνήματος, γιατί δεν απολογούμαστε. Προφανώς ξέρουμε ότι έχουμε το δίκαιο, ξέρουμε ότι εκφράζουμε την κοινωνική πλειοψηφία, ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει παντού, έτσι ώστε να σώσουμε ό,τι γίνεται να σωθεί, τέλος πάντων παραφράζοντας και λίγο το γνωστό τραγούδι, από τους πάρπαγες, την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις τράπεζες που έρχονται να πάρουν τα πάντα. Δείξαμε λοιπόν το μεσημέρι μαζικά για άλλη μια φορά ότι ούτε η καταστολή, ούτε οι παρανομίες των συμβολεογράφων, ούτε οι διώξεις που ασκούν εναντίον των διαδηλωτών, ούτε αυτό το φόβητρο που άρχισαν να πουνάνε τις τελευταίες μέρες στην κοινωνία για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, εμάς δεν μας σταματάνε. Και στη μία το μεσημέρι μαζικά καταθέσαμε το απολογητικό υπόμνημα, και στις 3.30 ακόμα πιο πολύ, σε μια από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, ήμασταν εκεί και, όπως το λέμε και μας αρέσει και να το λέμε και να το βλέπουμε, για άλλη μια φορά το δικαστικό μέτρο Θεσσαλονίκης ένιωσε ένα σεισμό από τα συνθήματα, από το πάθος μας, από την αποφασιστικότητά μας να μην τους επιτρέψουμε να αρπάξουν τη λαϊκή κατοικία και περιουσία. Μάλιστα. Το σύνθημα που χαρακτηριστικά λέτε, με τα κοράκια κλπ, μπορείτε να μας το πείτε? Κυβέρνηση, κοράκια τραπεζίτες, τα σπίτια του λαού αρπάζουν οι αλήτες. Μάλιστα, μάλιστα. Το εκφράζει ακριβώς αυτή την πολιτική που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, αυτή την πολιτική που λέει αφού μας αρπάξανε κυβερνήσεις, η παρούσα με το τρίτο της μνημόνιο και οι προηγούμενες με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, αφού αρπάξαν από το λαό το μισθό, τη σύνταξη, τη δουλειά, αφού χτυπάνε τα δικαιώματα μας στην παιδεία, στην υγεία, στην ασφάλιση, στην πρόνοια, στα πάντα, έρχονται ξένα να πάρουν ακόμη και ό,τι τελευταίο απέμεινε, ένα σπίτι μου με τόσο υδρότα κάθε λαϊκή οικογένεια έχει φτιάξει. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι δεν θα το καταφέρουμε. Δάσκαλε, να σας συγχαρούμε καταρχήν από εδώ, αλλά θέλω μια υπόσχεση από εσάς ότι θα κάνουμε μια πιο εκτεταμένη παρουσίαση στην εκπομπή μας κάποια άλλη μέρα του όλου ζητήματος, καθώς υπάρχει πολύ σοβαρό το ζήτημα των διώξεων, έχετε στοχοποιηθεί και ο ίδιος, και προφανώς αυτό είναι βιομηχανία διώξεων η οποία ξεκινάει. Ακριβώς. Και ήθελα μια δική σας δέσμευση, αν μου επιτραπεί εντός εισαγωγικών το λέω, ότι θα συνεχίσουμε σε επόμενη εκπομπή τη συζήτησή μας.
Ευχαρίστω στο ελεύθερο ραδιόφωνο οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Άλλωστε έχουμε πολλά να πούμε, νομίζω, και μια που εγώ που μιλάω από Θεσσαλονίκη και εσύ από Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος σήμερα και στην Αθήνα, δεν κάνω λάθος, το ξέρω ότι πληροφορήθηκα ήδη. Βέβαια. Υπήρξε μια πολύ μαζική συγκέντρωση στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας με τη συμμετοχή και του Συνδυασμού Συλλογικότητα Αντικής. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πραγματικά και έχουμε να πούμε πολλά καλά για το λαϊκό κίνημα, αυτό το κίνημα που δεν θα τους αφήσει να περάσουν όλα αυτά τα μαύρα, δεν θα τους αφήσει να βάψουν μαύρη τη ζωή μας. Μάλιστα. Δάσκαλε, ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε σε ένα επόμενο μουσικό διάλειμμα.